κάθε βράδυ στο παλάτσο ξενυχτάει. Για να μάθει η μανία κάτι από την Αλβανία. Το τηλέφωνο στο χέρι όλη νύχτα στο καρτέρι. Πες μου φίλε καβαλέρο το τι γίνεται να ξέρω. Ακουτούτσε μου τα νέα φίνα σοβαρά κι ωραία. Ένα μπρος και δέκα πίσω πώς να σου το ομολογήσω. Τι χαμπέρια να σου στείλω που μας ρίμαξαν στο ξύλο. Μας τσακώνουνε αράδα και μας στέλνουν στην Ελλάδα. Όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος, παρουσιάστηκε ένα περίεργο συμβάν. Ξεκίνησε ο Ρωμιός να πάει στο μέτωπο, γελώντας, τραγουδώντας, με ενθουσιασμό, σαν να πήγαινε σε εκδρομή. Τότε τραγούδια, θα πρέπει να σημειώσω ότι ήταν αυτό με τον τίτλο «Στις Αλβανίας στα βουνά» του Απόστολου Χατζηχρίστου. Είναι μία από τις τέσσερις κυρίαρχες μορφές δημιουργών μαζί με τον Βαμβακάρη, μαζί με τον Ντούντα τον Παναγιώτη και μαζί με τον Σπύρο τον Περιστέρη, όπου δημιουργούν τέτοια τραγούδια, πολεμικά τραγούδια, την περίοδο Νοέμβρης 40, Απρίλης 41, μέχρι δηλαδή που μπήκαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα. Μάνα δεν θα το χάσεις.
Ρεμπέτης δημιουργός ένιωσε ότι έπρεπε και αυτός να πολεμήσει πέρα από αυτό που εκαλείτο να κάνει σαν χρέος δηλαδή προς την πατρίδα, όπως όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες. Τι έκανε λοιπόν? Συστράτευσε τα όπλα του, τις δυνάμεις του, που δεν ήταν άλλες από τον λόγο και τη μουσική. Πήρε λοιπόν στίχους, έβαλε στίχους, έγραψε μουσικές ή χρησιμοποίησε μουσικές από προηγούμενες επιτυχίες προπολεμικές και έγραψε περίφημα πολεμικά τραγούδια εντός και εκτός εισαγωγικών, τα οποία είχαν σαν στόχο να ενθαρρύνουν τον Έλληνα μαχητή, τον αγωνιστή των αλβανικών βουνών του μετόπου, αλλά και να ενθαρρύνουν και τον Έλληνα τον μη μαχόμενο, ο οποίος ζούσε είτε στην πόλη είτε στο ύπαιθρο. Και βέβαια ζούσε με αυτή την τεράστια αγωνία ποια θα είναι τελικά η έκβαση αυτού του πολέμου. Για τα σπαρταράκια μας πέρα στην Αλβανία, που πολεμάτε με καρδιά, με πέσα και μαντρία. Που πολεμάτε με καρδιά, με πέσα και μαντρία. Για τα σπαρταράκια μας πέρα στην Αλβανία. Ο Μάρκος έρχεται εδώ να δώσει ένα ηχηρό ράπισμα στην τότε καθιστία τάξη. Γιατί? Διότι το τραγούδι του αυτό, ντυμένο με πατριωτικούς στίχους, χρησιμοποιούσε τη μελωδία του περίφημου προπολεμικού του τραγουδιού με τίτλο «Καραντουζένι», το οποίο κυκλοφόρησε μεν το 1934, βεβαίως τραγούδι του ΤΕΚΕ, αλλά με την μεταξική λογοκρισία έχουμε αποκοπή του, διακοπή του, απαγόρευσή του το 1937. Τι κάνει λοιπόν ο Μάρκος και λέει: «Εμένα μου το κόψατε το τραγούδι μου, το οποίο ήταν ωραιότατο και πράγματι είχε κάνει θράψη την εποχή εκείνη. Λοιπόν έρχομαι και εγώ τώρα με πραγματικά πατριωτικούς στίχους να σας αποδείξω ότι το Καραντουζένι ζει και βασιλεύει και ενθαρρύνει τους μαχητές. Και φτάνουν οι μουσικές μέχρι το μέτωπο».